Καλησπέρα σας! Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Εμείς όμως εδώ στις θέσεις μας, σταθερά στο ραντεβού μας, γιατί χθες το βράδυ είχαμε επεισόδιο Survivor και εφόσον είχαμε επεισόδιο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε εδώ, παρότι αργία, ας πούμε, δεν ευαργέστε. Ελπίζω να περάσατε καλά το τριήμερο. Κάποιοι από εσάς μπορεί ακόμα να είσαστε στη διάρκεια της επιστροφής. Καλή επιστροφή σας ευχόμαστε. Θα μιλήσουμε για όλα σήμερα. Χθες είδαμε ένα πολύ δυνατό επεισόδιο για άλλη μια φορά. Με δύο αγωνίσματα. Ένα αγώνα έτσι άνεσης, όπου είχε και έπαθλο όμως. Ένα πολύ ωραίο beach party, όπου οι διάσημοι που κατάφεραν να κερδίσουν με πολύ μεγάλη διαφορά για άλλη μια φορά. Το απόλαυσαν, πέρασαν πολύ ωραία, είδαμε έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Beach volley παίξανε, η Βιργινία θυμήθηκε τα δικά της που είχε καιρό να πιάσει έτσι μπάλα του volley και να παίξει. Και είδαμε και ένα μικρότερο αγώνισμα μετά, από αυτά τα επιτραπέζια που παίζουν οι παίκτες έτσι κατά καιρούς, όπου εκεί παστίτσιο, μαμαδίστικο, ωραιότατο, που για άλλη μια φορά διάσημοι κατάφεραν να κερδίσουν. Γενικότερα οι διάσημοι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Το είχαμε πει αυτό, το λέγανε και οι ίδιοι μετά από το σερί ητών που είχαν, ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει και από τη στιγμή που θα γυρίσει θα ξεκινήσουν να γυρνάνε στις νίκες. Έτσι κάπως έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το παρεάκι μου είναι εδώ, γύρισε από τα τριήμερα που πήγανε Βόλο, Πήλιος, Κιάθο. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Λίγο να μπει στο Instagram. Είσαστε παντού. Πώς περάσατε? Νομό Θεσσαλίας. Νομό Θεσσαλίας. Μαγνησίας. Μαγνησία, Θεσσαλία γενικότερα κινηθήκαμε. Ναι, το γυρίσατε όλο, το αργώσατε. Ναι. Περάσατε ωραία. Ναι, τέλεια, όλα καλά, μια χαρά. Μπράβο σας. Προλάβατε να δείτε και κάνα επεισόδιο χθες το βράδυ μέσα σε όλα αυτά. Πες πώς που είδαμε το επεισόδιο. Εννοείται πως το είδαμε το επεισόδιο. Πού το είδατε? Το είδαμε μέσα από το κινητό. Έτσι, διότι είναι επαγγελματίες. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να είμαστε σπίτι μας για να το παρακολουθήσουμε, το βάζουμε στα κινητά, στο ίντερνετ, live μέσα από το site του Sky. Ακριβώς. Αργότερα πάμε, κοιμόμαστε 4 το πρωί για να το δούμε ολόκληρο, αν δεν έχουμε προλάβει να το δει. Για να το δούμε γενικότερα ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτό τι είναι εδώ το μαργαδωράκι που δεν γράφει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα. Όπως βλέπετε στο πλατό μας έχουμε ένα υπέροχο ψυγείο λάκτα, με παγωτά μέσα ξυλάκια και πυραυλάκια λάκτα. Δεν είναι τυχαία. Θα το αφήσει για λίγο ακόμα εδώ, θα εξαφανιστούν όλα από μέσα. Και θα μείνει μόνο το ψυγείο. Δεν είναι τυχαία φυσικά εδώ, διότι όσοι παρακολουθήσατε χθες το επεισόδιο, είδατε ότι το έπαθλο των διασήμων ήταν παγωτά λάκτα. Και εφόσον τα φάγανε και είδαμε έτσι και την απόλαυση γραφισμένη στα πρόσωπά τους, εδώ πέρα η παραγωγή, όπως έχετε καταλάβει, τα τέτοια έπαθλα μας τα φέρνει και τα τρώμε κι εμείς. Ακόμα καλύτερα. Υπέροχο. Υπέροχο. Θα δοκιμάσουμε αργότερα. Έχουμε και αυτά εδώ, που και αυτά πρέπει να τα είδατε στο χθεσινό επεισόδιο. Θα σας εξηγήσω αργότερα τι είναι. Πάρα πολύ χρήσιμα από εδώ και στο εξής. Θα σας περιγράψω και μια εμπειρία που είχα εγώ την Παρασκευή με κάτι το οποίο δεν θα με ξαναενοχλήσει από τη στιγμή που θα βάλω αυτό το βραχιολάκι. Και όχι μόνο δεν θα με ενοχλήσει, δεν θα ενοχλήσει και τους γύρω μου, διότι αυτό που μου συνέβη μετά από το τσίμπημα αυτού του κουνουπιού ήταν αποτρόπαιο. Τουλάχιστον αποτρόπαιο. Θα μιλήσουμε μετά για όλα αυτά. Να καλησπερίσουμε την Κύπρο, να στείλουμε τα φιλιά μας και να ξεκινήσουμε τα βίντεο. Περίμενε και στην Ελβετία να στείλουμε τα φιλιά μας. Στην Ελβετία. Γιατί μου στείλανε μηνύματα ότι μας βλέπουν φανατικά, λέει, και δεν πες, λέει, στην κυρία Ντορέτα, έτσι στην μου πει. Μάλιστα. Να στείλει και στην Ελβετία φιλιά. Πολλά φιλιά στην Ελβετία. Τα φιλιά μας και ευχόμαστε πολύ σύντομα να μας δοθεί ευκαιρία να επισκεφτούμε την όμορφη Ελβετία. Ζυρίχη, Βασιλεία. Βέβαια, διότι έχουμε και τόσο ελεύθερο χρόνο να πάμε και στην Ελβετία και παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη που παρακολουθεί Survivor Πανόραμα. Η Ροδάνθη, λοιπόν. Τώρα που έχει μείνει και όχι, σχεδόν μόνη της, έχει και πιο ενεργό ρόλο σε όλα τα. Κάτι άλλο πρέπει να πεις. Ροδάνθη, λέει. Τι έχει. 19 χρονών. Α, ναι, είναι 19 χρονών. Λοιπόν, η Ροδάνθη, λοιπόν, ως άλλος Terminator, μιλάει για το πώς έχει καταφέρει να επιβιώσει μέσα από τόσες ψηφοφορίες. Πόσες, 5? Νομίζω 5. Αρκετές, ναι. Η πρώτη-τελευταία μαχήτρια. Η πρώτη-τελευταία. Και αν εξαιρέσεις την Εύη, η οποία ήρθε ουσιαστικά. Πρώτη-τελευταία μαχήτρια στην ομάδα τώρα των μαχητών. Ναι. Γιατί είναι και η τώρα. Υπάρχουν δύο μαχήτριες ακόμα, έτσι, αλλά είναι διάσημες πλέον. Η Ροδάνθη, λοιπόν, τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά και μιλάει για αυτή την ικανότητα να παραμένει στο παιχνίδι παρόλες τις ψηφοφορίες. Πάμε να τη δούμε τι είπε.